να κάνω σε 2, 4, 6 φορές συγκεκριμένα πράγματα. Όπως, ρηπή. Π.χ. όταν έκανα σκηνάκι, δεν μπορούσα να το κόψω στις 3 φορές, ας πούμε. Έπρεπε να κάνω ή 4 ή 2. Καλό και καλησπέρα. Το θέμα είναι ψυχαναγκασμοί. Θέλω να μου πεις τι ψυχαναγκασμούς έχεις. Έχω αρκετά θεματάκια. Η αλήθεια είναι εντάξει, τα κλασικά. Δεν περπατάμε στα πλακάκια πάνω στις γραμμές. Πάντα στο κέντρο. Μόνο κέντρο. Μόνο στο κέντρο. Και χοροπηδιχτά. Πάντα χοροπηδιχτά. Πώς περπατάς στα πεζοδρόμια, έτσι πηγαίνει. Σαν το Μάριο. Εννοείται. Έχουμε τα φώτα. Ξέρεις τους διαδρόμους, στο σπίτι ας πούμε. Θέλω όλοι οι διακόπτες να έχουν την ίδια φορά. Γιατί κάποια φώτα έχουν δύο διακόπτες. Ναι, αλλά αν θες τα μισά φώτα. Άμα ανάψεις τον άλλον διακόπτη, ο άλλος θα είναι από την άλλη πλευρά. Α, εννοείται ας πούμε στην κρεβατοκάμαρα. Είναι μαλακία μερικ διακόπτες. Ναι, μπράβο. Και θες δηλαδή όταν ανοίξει το φως να είναι και όλο το ίδιο. Έτσι, έτσι, αυτό. Μερικές φορές όμως αυτό δεν γίνεται. Εκεί κατεβάζεις γενικό και τα κατεβάζεις. Μπράβο, όλα. Όλα να τα επαναφέρουμε. Λίγο με τα μαθήματα να γίνονται τέλεια. Έχω μια τελειομανία, μπορώ να πω. Αλλά μου βγαίνει σε καλό αυτό. Σπουδάζω ψυχολογία, οπότε ξέρω από ψυχαναγκασμούς πέντε πράγματα. Εγώ έχω άγχος γενικά. Να περπατάω στον δρόμο και να προσπαθώ τα πόδια μέσα στα πλακάκια. Απειρούς. Θέλω να είναι όλα στην εν τέλεια. Σίγουρα θα γυρίσω στο σπίτι να δω άμα έχω κλείσει ισιωτική, σεσουάρ κτλ. Γιατί πολλές φορές θα ξεχνάω. Όπως μπορεί να έχω ξεχάσει, πούμε, μάτι κουζίνας ανοιχτό. Το έχεις ξεχάσει. Βεβαίως. Τα φιλτράκια. Άμα τα φιλτράκια. Κάτσε να σου πω. Παίρνει κάποιος τα φιλτράκια και ανοίγει καινούργια μπάρα. Ενώ υπάρχει ήδη άλλη που έχει ναι. Αφαιρεθεί αυτό. Ή το άλλο. Κάνουν το εξής. Τις τσαλακώνουν. Τις βάζουν όπως να είναι. Τραβάνε από κάτω. Είναι ό,τι χειρότερο. Καλύτερα εδώ. Εδώ, σφαίρα στην καρδιά. Πόνος. Θέλω τα κραγιόν μου όλα να πηγαίνουν από το πιο ανοιχτό χρώμα στο πιο σκουρό. Το ίδιο και οι μπαντάνες. Μου έχει τύχει να έχω κανονίσει βόλτα, να φύγω 8 ώρα από το σπίτι, να έχω φτάσει μετρό, που είναι μια απόσταση 10 λεπτά, και να έχω γυρίσει πίσω επειδή δεν ξέρω αν έχω κλείσει θερμοσύφωνα. Μετά να φύγω και να κοιτάξω, αφού κατέβω από τον είσοδο, να δω αν έχω κλειδώσει. Δηλαδή αυτό με την κλειδαριά το έχω πάρα πολύ. Σου τυχαίνει πολλές φορές στην καρδιά. Ναι. Δηλαδή ακόμα και με το παιδί που βγήκαμε πριν, ανέβηκα πάλι πάνω στο σανσέρ να δω με το σανσέρ να δω αν έχω κλείσει. Δεν ξέρω τι να πρώτο διαλέξω. Δεν μπορώ να αφήσω κανέναν άνθρωπο να αγγίξει τίποτα δικό μου. Όχι, όχι. Θέλω να τα τακτοποιώ όλα μόνη μου. Νομίζω και θέλω και στους άλλους ανθρώπους να βλέπω τα πράγματα έτσι όπως τα θέλω εγώ. Κακό αυτό. Το πρωί που ξυπνάω, δηλαδή, άμα δεν τα φτιάξω όλα τέλεια πριν πάω στη δουλειά, γιατί εγώ δουλεύω το πρωί. Τα ρούχα εννοείται στις κρεμάστρες με χρώμα. Από το πιο σκούρο στο πιο ανοιχτό. Με κρίνεις τώρα, το αισθάνομαι. Και όχι, ο καθένας όπως νιώθει καλύτερα. Έχεις πέσει σε κάποιον που δεν έχει καθόλου. Κανένα. Κανέναν προσωπικά. Οι φίλοι μου από εκεί έχουν, αλλά εγώ δεν έχω κανένα. Είμαι ο τέλειος. Όταν γράφω κάτι και αφήνω το στυλό, να είναι στην ευθεία με το τετράδιο. Παλιά ήμουν πολύ ψυχαναγκαστική. Το έχω ξεπεράσει εν μέρη. Αυτό που έχω ακόμη είναι ότι δεν θέλω να μου αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί που τα αφήνω, τη θέση που τα έχω, μην μου τα αλλάξει. Πρώτα τι θα τα χάσω και μετά όταν τα βρω θα νευριάσω απίστευτα. Με τις κάλτσες. Θέλω με συγκεκριμένο τρόπο διπλωμένες. Τις θέλω δηλαδή να τις γυρνάς σου κουβαράκι και μετά να τις ξαναγυρνάς από μέσα. Και τις θέλω με μια συγκεκριμένη σειρά. Όπως και τα ισόρροχα. Αν δεν μου στείλει μέσα σε 15 λεπτά αρχίζω και τα παίρνω. Μετά δεν απαντάω κι εγώ. Τα 15 λεπτά εκεί φαίνεται ο άλλο. Ναι, αλλά άμα κοιμάμαι, έχω δουλειά κάτι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν έχω κανένα ψυχαναγκασμό. Με τα volume και αυτά το έχει στην ένταση να είναι σε συγκεκριμένο αριθμό. Α, ναι, καλά, εντάξει. Άμα είναι 41, τύπου 51, 53 πρέπει να είναι. Είτε στρογγυλό τύπου 40, 30, 50, 60, είτε 45, 55, όλα αυτά, ξέρεις. Με τα σεντόνια, το δίπλωμα, όπως και το άπλωμα. Να είναι okay. Όλα ίσια, ίσες αποστάσεις ανάμεσα στα ρούχα. Υποφέρεις λίγο στην καθημερινότητά σου, Εγώ δεν το νιώθω. Οι άλλοι το βλέπουν έτσι. Πεζοδρόμιο καμιά φορά. Κάτσε τώρα μας λες για την επαγγελματική σου δραστηριότητα. Ήταν το πεζοδρόμιο. Ενίοτε. Τι εννοείς, έχουμε με τα πλακάκια από εκεί. Ναι, με τα πλακάκια. Αλλά ας πούμε εδώ δεν μπορώ να πατήσω. Πρέπει να πατάω μύτες. Γι' αυτό εωρείσαι τώρα, έτσι. Μπράβο, ναι. Δεν μπορώ να βλέπω ολόμαυρο παπούτσι σε ξανθό άνθρωπο. Μ' αρέσει ολόμαυρο παπούτσι, μαύρο μαλλί, ας πούμε. Και ανοιχτό χρώμα παπούτσι σε ανοιχτό χρώμα μαλλί. Πρώτη φορά το ακούω αυτό τώρα. Εγώ πώς είμαι, οκ, okay, εντάξει. Ναι, εντάξει. Το δίνουμε. Είναι αυτό που καμιά φορά ξέρω εγώ ανοίγει το ψυγείο. Δεν έχει κάτι μέσα, το κλείνει και μετά μπαίνει να το ανοίγει. Λες έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε. Και το κάνει 10 φορές τη μέρα. Έλα λίγο, κάνουμε γύρισμα μια μισή ώρα. Σου λέω να μιλήσεις, μου λες θα πιω μια μπύρα. Πόσες μπύρες έχεις πιει? 7. Δεν έχεις δουλειά να φύγεις, θα έχεις δει όλα εδώ πέρα. Διακοπές είμαι. Διακοπές. Όχι, δεν το λατρεύω! Σε λατρεύει όπως όλοι μας είπα. Συγγνώμη. Έχει καπνίσει ένα πακέτο και έχει και 7 μπύρες. Πηγαίνω, έρχεται. 4 τσιγάρα. Εντάξει, τώρα τελειώνουμε. Ναι, κάτσε λίγο να το πει. Πόσο συχνά σε βλέπουμε? Άιτε. Ευχαριστώ, φίλε. Παρακαλώ να σε δούμε. Παρακαλώ, μικρά στάνταρτ έχεις. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Χορηγός αυτού του βίντεο είναι για ακόμη μια φορά η ENEBA, το site που έχει μια πληθώρα παιχνιδιών για όλα τα γούστα, για όλες τις κονσόλες. Επίσης μπορείς να προμηθευτείς gift cards για Netflix, Amazon, Spotify. Κατά καιρούς τρέχουν διάφορες προσφορές σε διάφορα παιχνίδια, οπότε μπορείς να τα βρεις σε πολύ χαμηλές τιμές. Μπορείς να αγοράσεις επίσης το Game Boy Color. Όχι, αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις, αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορείς να τα κάνεις. Και μην ξεχνάς, βάζοντας τον κωδικό Vibrator3, έχεις 3% έκπτωση. Στο σχολείο, στα βιβλία πάντα γράφαμε μολύβι. Πότε με στείλω
ξύλο. Είχα την αίσθηση ότι θα το χάσω, μετά θα πρέπει να το σβήσω, δεν θα σβήνει, κάτι τέτοιο. Να μην αργούν οι άλλοι στα ραντεβού τους. Μετά δεν τους μιλάω. Θυμώνω πάρα πολύ, με μια ώρα είμαι έτσι. Μουτράκια, μωρέ. Μουτράκια, ναι, δεν μπορώ. Όταν είμαι σε τύπου τραμ, μετρό και τέτοια, ή όταν είμαι έξω και πια ακούω μουσική, κάνω συνέχεια αυτό το πράγμα. Έχει μπει το ακουστικό. Γιατί μου έχει τύχει το μπουρδέλο να βγει λεωφορείο. Όχι, λεωφορείο. Ναι, αυτή ήταν. Μετρό πρέπει να ήταν. Απλά λεωφορείο ή μετρό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την υπόθεση. Εντάξει, δεν έχει σημασία, ναι. Και απλά να κοιτάγανε και λέω τι έγινε τώρα, ξέρω, τι παίχτηκε. Είχε βγει. Παπα, κακό! Ναι, αλλά εφόσον ακούς μουσική δεν θα το καταλάβεις. Όχι, άκουγα metal και ήταν κάτι γριές. Να φεύγω από το σπίτι και να αναρωτιέμαι αν έχω κλείσει. Είναι αυτό που φεύγεις και γυρνάς και κοιτάς θερμοσύμφωνες, μπαλκονόπορτες. Το έχω κάνει, έχω χάσει λεωφορεία, έχω αργήσει τη δουλειά. Το έχω γυρίσει μέχρι δύο φορές σπίτι και τη μία φορά μάλιστα είχα αφήσει και ξεκλείδωτα. Οπότε καλά έκανε και γύρισα. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω να σε βρω, να με ρωτήσεις. Τι ερωτήσεις ήθελε? Αυτές που κάνεις εσύ. Ναι, ποιες, τι κατηγορία εννοώ, γνώσεων? Δεν θα είχα πρόβλημα. Αρέσει, ακούω αυτό με τα είσαι πιο έξυπνο από ένα 10χρονο και παθαίνει κεφαλικό. Δηλαδή μου φύγει το κεφάλι. Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι, μια. Μην είναι γεωγραφία, σε παρακαλώ. Θέλω να πει και είναι πρωτεύουσα τη Ροδόπη. Τη πια. Τη Ροδόπη. Τη πια. Πόσο κάνει 56-8. Με 13-40 μετά 40. Περίμενε. Θέλω να μου πει το πιο περίεργο ψυχαναγκασμό που έχει ακούσει ποτέ. Στο φαγητό, το πιάτο ή τα πιρούνια που πρέπει να είσαι στη σωστή σειρά. Δηλαδή αριστερά-δεξιά. Το είναι savoir vivre. Είναι, ναι, λίγο κάπω ιταλικό, γερμανικό κάπω. Γερμανικό, Ισπανικό, Ιταλικό, ναι, από την Ανατολή. Από την Ανατολή που έρχεται, ναι, από την, ναι, κεντρική Ανατολική Αμερική Ευρώπη. Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς, σωστά, σωστά. Τα βάζουν όλα με συγκεκριμένο τρόπο μέσα στα ντουλάπια. Αναχρώμα, αναείδος. Έχω μία φίλη, ας πούμε, που έκανε μετακόμιση και για να βάλουμε τα κάδρα έπρεπε να μετρήσουμε με μεζούρες, centimeters, το ένα να είναι από εδώ, να τα κρατάει, να πάμε εμείς από πίσω και να κοιτάμε και όχι, θα κοιτάξω κι εγώ. Oh. Και να είμαι σε σημείο, θα σε σκοτώσω. Λίγο ακόμα σου δίνω. Μάρια, αν το δεις, εσύ είσαι αυτή. Μάρια, ένα κάδρο είναι, κοριτσά. Θα πάμε να καρφώσουμε και θα τα κάνουμε έτσι. Μία μέρα μας πήρε ένας καθρέφτης και τα κάδρα. Μία μέρα. Μαραί και ντροπή. Όταν έχουν ένα πιάτο με φαΐ, πρέπει όλοι να είναι χωριστά. Γιατί? Μου το είχε πει μια κοπέλα αυτό, ότι ήταν ένας τύπος και ήθελε να κάνει μπάνιο, λέει, και έβαζε το κεφάλι του μέσα σε μια ντουλάπα πριν κάνει μπάνιο. Κοίτα, είχα ένα φίλο, ο οποίος. Ήξερε και έπαιζε ακορντεόν, τον ήξερα και εγώ από το Βόλο, ήταν ωραίστης. Όχι, λοιπόν, αυτός για να φτιάξει τη βαλίτσα του χρειαζόταν τουλάχιστον 6 ώρες. Έπαιρνε τα πράγματα, δίπλωνε σιγά σιγά την μπλούζα, έτσι. Την ξανάάνηκε γιατί δεν του άρεσε το δίπλωμα. Εσείς το ξανά. Εσείς είχατε πάει στο ταξίδι, είχατε γυρίσει. Είχαμε γυρίσει, αυτός θέλει ένα 6ωρο για να φτιάξει τη βαλίτσα. Έπαιρνε χάρακες. Όντως. Και μέτρα για αποστάσεις, πώς θα μπουν τα ρούχα μέσα. Κλπ. Είστε ακόμα φίλοι. Ναι, αλλά δεν πηγαίνουμε μαζί ταξίδια. Ναι, γιατί καθυστερεί λίγο. Έχω φίλοι που αφήνει πολύ συγκεκριμένα σε όλο το σπίτι αντικείμενα μοβ χρώματος. Δηλαδή, είχε μείνει στο σπίτι μου για λίγο καιρό, μοβ πετσετούλα στον νηπτήρα, είχε βάλει τα μοβ σεντόνια. Έβλεπες παντού μοβ πραγματάκια. Μόνο με το μοβ. Μόνο με το μοβ και συγκεκριμένο, σκούρο μοβ. Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά με sex toys. Η συγκεκριμένη κοπέλα, ας πούμε, έχει συγκεκριμένο τρόπο που βάζει, ξέρω εγώ, τα sex toys τη, να το πούμε και έτσι. Τα έχει ένα συγκεκριμένο σημείο και απλά δεν θέλει να τη τα περάσει κανένα. Ο δονητής, όχι αριστερά από το μαστίγιο, το έχουμε πει χίλιες φορές. Η χειροπέδα από πάνω. Του θέλουν να είναι φτιαγμένα με γωνίατα, να είναι στοιχισμένα, να είναι τα. Οι περισσότεροι που έχουν ψυχαναγκασμένο είναι αυτό, γνώμη μου. Γνώμη σου, σεβαστή. Με την καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Η άλλη μισή ποια είναι? Αυτό δεν το ξέρω. Ούτε να το μάθουμε, γιατί εστιάζουμε στη μισή αυτή. Μήπως η άλλη μισή είναι πιο εύκολη, δηλαδή η μισή αρχοντιά είναι το χαμόγελο. Και τσάπε εστιάζουμε στην καθαριότητα. Χαμογελάς. Πρέπει, ας πούμε, όταν κλειδώνει το αμάξι να πηγαίνει και να πιάνει όλα τα απόμονα της πόρτας για να είναι. Κλειδωμένο. Είναι πολύ σπαστικό. Αυτό το έχουν και εμένα. Το έχω και φίλο που κλειδώνει. Εφόσον κλειδώνει, δεν χρειάζεται να τα τσεκάρει. Αυτό με εκνευρίζει, ναι. Εγώ ξέρω τι κάνω. Γιατί το κάνω και στο δικό μου αμάξι. Κλειδώνω, το κάνουν, απομακρυνόμαστε, ξεκλειδώνω και ξανακλειδώνω. Πιστεύω ότι αυτό είναι αντιμετωπίσιμο. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Ένα ψυχαναγκασμό που ευτυχώς που δεν τον έχεις. Τον έχεις ακούσει και φανεί τόσο ακραίος και λες ευτυχώς, ρε παιδί μου, δεν τον έχω αυτό το πράγμα. Θα επέφερα. Αυτό που βάζουν με τα βιβλία στην ευθεία που άμα εξέχει κάποιο, κάποιοι τρελαίνονται. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Αυτό δεν το έχω. Αυτό με τα σεντόνια που θέλουν να είναι το ίδιο χρώμα το σεντόνι. Είτε σεντόνι με τι? Με το κατώ σέντονο. Το λέγεται γούστο, δεν λέγεται ψυχαναγκασμό. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Με την καθαριότητα μέσα στο σπίτι για το συγύρισμα, δηλαδή να κάτσεις ένα καναπέ και να βλέπεις τον άλλο άνθρωπο να σου ισιώνει το κάλυμα του καναπέ. Εντάξει, αυτό είναι το πιο soft. Είναι soft αυτό να κάθεσαι και να έρχεται ο άλλος και να σου ισιώνει τον καναπέ. Α, ενώ κάθεσαι. Ναι, εννοείται. Να έχεις πάει επίσκεψη σε έναν άλλο άνθρωπο και να σου ισιώνει τον καναπέ. Μισό λεπτό το καλομεράκι, ναι, να πάρουμε να ισιώσουμε λίγο το ριχτάρι. Με τα ρούχα. Πρέπει να είναι ισομετρικά, δηλαδή, ας πούμε, διπλωμένα, δεν πρέπει να είναι το ένα λίγο πιο κάτω από το άλλο.
παράδειγμα μεταξύ σου, παράδειγμα να μην είναι πίσω. Δεν να... έχει κάποιο θέμα τώρα. Εγώ δεν το έχω αυτό. Ίσως η καλύτερη πιθανότητα είναι και λίγο πιο stylish. Κουτανιά. Να το πούμε και έτσι. Αυτό που έχουν μερικοί πρέπει να μπουν τρεις φορές μέσα σε ένα χώρο, συγκεκριμένο ρυθμό των πράξεων για να προχωρήσουν τη ζωή του. Το είχα παλιά. Τι είχε δηλαδή αυτό. Θέλω να κάνω σε 2-4-6 φορές συγκεκριμένα πράγματα. Όπω, ρηπή. Π.χ. όταν έκανα σκηνάκι, δεν μπορούσα να το κόψω στις 3 φορές, α πούμε. Έπρεπε να κάνω ή 4 ή 2. Το φαΐ τύπου ότι τώρα θα φάω αλμυρό, μετά θα φάω γλυκό ή αυτό που κάθονται και ξεχωρίζουν. Δεν με πειράζει να έχω ψυχαναγκασμού. Ζω με αυτού. Ό,τι και να είναι. Θέλω να μου πει τον πιο κοινό ψυχαναγκασμό που έχουν οι περισσότεροι. Η τηλεομανία μπορώ να πω. Είναι σε λύση και έχει πάει στα καλυστήρια η τηλεομανία. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και επίση ο κακό μου αυτό είναι ο μόνο μου αντίπαλο. Αυτό με τα πλακάκια είναι σπαστικό. Δηλαδή που θέλει να πατάνε σε συγκεκριμένο εικονίδιο και κάτι τέτοιο. Νομίζω αυτά με τα πλακάκια. Αχ, θα σε γελάσω, δεν ξέρω. Κάνε με να γελάσω. Το αν έχει ξεχάσει θερμοσύφωνα, φούρνο, σίδερο στην πρίζα. Νομίζω αυτό είναι το πιο κοινό από όλα. Βγάζει φωτογραφία, κοιτά, μη σε κοιτάει κανένα, ξέρω εγώ. Τύπου, δεν το ξέρει αυτό. Όχι, πες μου, δεν ενημέρωσε με. Εγώ το έχω, δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφία, να με βλέπει ο άλλο να είμαι έτσι, ξέρω εγώ. Κάτσε, δηλαδή να βγάλουμε φωτογραφία, οκ, okay, selfie. Ναι, ναι. Κοιτά δεξιά και αριστερά, μήπω μα κοιτάξει κανεί. Γι' αυτό έχω μια φωτογραφία στο προφίλ μου από το 19-18. Είσαι εσύ εδώ πέρα, περνάει κόσμο, ωραία, περνάει κόσμο. Στάσει εσύ να κάθεσαι έτσι. Εγώ το έχω πολύ με την κάμερα να με βλέπει ο κόσμο. Πώς κόβεις την τούρτα παράδειγμα και την κόβεις λίγο λοξά. Εγώ παράδειγμα δεν θέλω να κόβονται τετράγωνα, θέλω να είναι τρίγωνα. Τετράγωνα δεν κατεβαίνει. Λέτε στην κάμερα και στείλεις ένα μήνυμα σχετικά με όλο αυτό το θέμα, βρε παιδί μου, του ψυχαναγκασμού. Τσιλάρετε λίγο, δεν είναι κάτι. Μην πεθάνουμε κιόλας. Να έχετε ψυχαναγκασμούς, αλλά όχι ακραίους. Να έχουν μια βάσιμη έτσι. Υπόσταση. Υπόσταση, ναι. Ξέρεις, σημαίνει ναι. Υπόσταση. Τώρα γιατί μην με δίνεις έτσι. Δεν είναι ωραίο να έχετε γενικότερα ψυχαναγκασμούς γιατί επηρεάζει και τα άλλα άτομα. Προσωπικά εμένα. Μην έχετε ψυχαναγκασμούς. Άγχο τσάμπα. Δεν χρειάζεται. Φορτώνουμε το μυαλό μας με διάφορα, δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να χαλαρώσουμε. Εντάξει, το λέει ένας τύπος τώρα που έχει πολύ άγχος. Δεν πρέπει να είστε ψυχαναγκαστικοί, να καθαρίζετε το μυαλό σας από τέτοιους ηλίθιους προβληματισμούς γιατί βαραίνουν την καθημερινότητά σας, την ψυχολογία σας και γίνεστε περίεργοι άνθρωποι. Καλοί ψυχαναγκασμοί, αλλά με ένα μέτρο. Γιατί αλλιώς το που ανοίγει. Αλλιώς σε κάνω λίγο δυστυχισμένο, μωρέ. Να τα καταπολεμάμε αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσει πίσω, αλλά είναι spice. Δηλαδή, ένα καράβι έρχεται και κάνει πλάτσα πλούτσα. Από τα μάτια φαίνεται πως αγαπάς τη λούτσα τικής, βέβαια. Πιο ντόπιο είναι πολύ γρήγορα, αλλά νομίζω μπορεί και να με κάνει κάτι. Για πε. Το μουνί το λένε αλάνγκη και την πούτσα περιβάνια και τσαν καρσέ καρσέ και μπικούτσα μέσα στο μουνί. Πολύ πίσω. Το καβάβι τι είναι. Τίποτα δεν είναι μπροστά. Δεν είναι μπροστά σε ένα τελετάμπι μπροστά σε αυτά. Τίποτα. Παιδιά δεν πειράζει να έχετε. Μόνο εγώ δίνω αγάπη. Αγάπη σε όλο τον κόσμο. Τα πασόλια πειράζουν. Έτσι και όχι δεν πειράζει, είναι 3 και 5 σας πάνε, αλλά και αυτό το εξαιρούμε, έτσι. Απελευθερωθείτε. Μην μπαίνετε σε κουτάκια. Να, εσύ πες γουστάρεις να έχεις. Εγώ δεν πειράζει, για τους άλλους μου. Α, για τη συμβουλή στα παιδιά. Ναι. Όλα κομπλέ, εντάξει, μην αγχώνεστε. Δεν σας περνάει κανείς για τρελούς, υπάρχουν πολύ περίεργοι, είστε normal, ξέρω εγώ. Δεν σου ρωτήσω κάτι τώρα, είσαι σίγουρος ότι έχει κλειδώσει όμως. Ας φύγε από εδώ, ρε. Δεν χρειάζεται να είστε χαλαροί. Θεωρώ ότι είναι θέμα άγχους και όχι κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Οπότε για λίγο το βιβλίο να εξέχει δεν υπάρχει θέμα. Klein Mann Caroline. Klein Mann Caroline. Δεν είναι ντροπή να έχει κάποιο ψυχαναγκασμό. Πρέπει να φύγει το στίγμα, να αναγνωριστεί και να γίνει διάγνωση αν έχει κάποιο ψυχαναγκασμό και να δει πώς θα τα βγάλει πέρα είτε με κάποια ψυχοθεραπευτική βοήθεια είτε με κάποια μικρή κατάλληλη αγωγή. Αλλά είναι αντιμετωπίσιμη η κατάσταση, έτσι. Φυσικά. Όλα, μέχρι και η σχιζοφρένεια μπορεί να λυθεί. Subscribe, like, όλα εδώ. Στο φίλο μου το Vibrator που ήθελα πάρα πάρα πολύ να έρθω να το δω. Τον λατρεύω. Είσαι ο αγαπημένος. Μαλάκα, sorry. Μαλάκα, δεν είχε πει με μαλάκα. Είσαι ο αγαπημένος, πραγματικά. Εσύ και ο Κονίλο, παιδιά. Όχι, το πες να κάνω σαν να σαρκάρει τον Κονίλο. Ού, Κονίλο, ού, ού. Κακός Κονίλο. Εγώ ή Κονίλο. Όχι, τέτοιο. Εντάξει, εσύ, εντάξει. Ναι, αλλά μου είσαι εδώ, κακομοίρα μου, και πα στο βίντεο του Κονίλου και του πει ότι είναι καλύτερο. Όχι, δεν θα το πω αυτό στο υπόσχομαι. Στο λέω. Να κυνηγά τον Κονίλο να το βρει και να του πει ότι ο Βαϊμπρέτο είναι καλύτερο. Εντάξει. Να είστε λίγο πιο cool. Μια ζωή τη ζούμε. Χαλαρώστε λίγο, περάστε καλά. Ζήστε τη ζωή σα, δουλέψτε, βγάλετε λεφτά. Ακεί πώ πήγαμε τώρα. Και έγινε μάνα. Που κάνε όλη τη μέρα εκεί πέρα στο καναπέ. Φρέσκατε, κάνε βρε, κορίτσι μου και εγώ. Περάστε καλά. Γεια.